Καλησπέρισουμε τον κύριο Μάρκο Γιαννάκη, ο οποίος είναι μαζί μας για να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για όλες τις προσκλήσεις όλο αυτό το διάστημα και να είστε βέβαιοι και εσείς και όλοι οι συνάδελφοί σας ότι θα με βλέπετε όλο αυτό το διάστημα δυναμικό όπως ήμουν αυτή την περίοδο. Ξέρετε, αυτό ακούγεται σαν προειδοποίηση, ναι, ότι ήρθα για να μείνω. Απειλή όχι, προειδοποίηση όχι, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Πώς νιώθετε σήμερα, έχοντας περάσει αρκετά 24 ώρα από το αποτέλεσμα της κάλπης, ποιο είναι το συνέστημα το οποίο σας αφήνει, είναι γλυκό, είναι πικρό, είναι ενδεχομένως και τα δύο? Ανάμεικτα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα είμαι περήφανος για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε και εγώ προσωπικά αλλά και όλη η ομάδα μου, είτε οι υποψήφοι είτε οι συνεργάτες. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξεκινήσαμε κυριολεκτικά από το μηδέν και φτάσαμε σε ένα σημείο να απειλούμε την πρωτοκαθεδρία του νυν Περιφερειάρχη. Νομίζω με σοβαρότητα, με εργατικότητα πολύ, κινηθήκαμε πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα σίγουρα δεν ήταν αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ προσωπικά. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ περήφανος. Νομίζω ότι καταφέραμε πολλά πράγματα και σίγουρα δημιουργήσαμε μια βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε ώστε την επόμενη τετραετία με σοβαρή αντιπολίτευση για το καλό της Κρήτης να ξαναδιεκδικήσουμε, αν όλα πάνε καλά, ξανά την περιφέρεια της Κρήτης. Θα αλλάζατε κάτι στον προεκλογικό αγώνα, έτσι όπως σήμερα μπορείτε να τον δείτε πλέον? Είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνατε ξανά ή κάτι το οποίο ενδεχομένως θα κάνατε που δεν προλάβατε ή επιλέξετε να μην το κάνετε? Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ξαναλέω, δουλέψαμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά. Σίγουρα υπήρχαν κάποια λαθάκια τα οποία εντοπίζεις στην πορεία. Δεν γεννηθήκαμε σοφοί. Αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες, οι οποίες σίγουρα την επόμενη φορά θα διορθωθούν. Είμαστε σοφότεροι, έχουμε δει τα λάθη μας, έχουμε δει που θα πρέπει να πατήσουμε. Υπάρχουν και τα αποτελέσματα πάνω στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Και νομίζω ότι η επόμενη φορά θα είναι σίγουρα καλύτερη, αρκεί να δει ο κόσμος και να πιστέψει αυτό το οποίο έλεγα και εγώ εξ αρχής, ότι θα μείνω όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και θα το δει και στην πορεία με μια σοβαρή, ξαναλέω, ομάδα την οποία συγκροτήσαμε. Έχουμε 14 έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι όλοι αξιόλογοι και σοβαροί άνθρωποι. Και νομίζω η επόμενη μέρα από Σεπτέμβριο, που ούτως ή άλλως θα είναι η νέα σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα είμαστε πολύ δυναμικοί και πολύ έτοιμοι για να κάνουμε αυτό το οποίο η Κρήτη όλα αυτά τα χρόνια δεν είδε. Ξεχώρισε κάποια περιοχή που σας στήριξε ενδεχομένως παραπάνω, βάσει βέβαια του εκλογικού αποτελέσματος εννοώ? Εντάξει, εκ των πραγμάτων η πρώτη περιφερειακή ενότητα σε ποσοστό ήταν τα Χανιά. Νομίζω σε όλες τις περιφερειακές ενότητες πήγαμε καλά. Λίγο λιγότερο εδώ στο Ηράκλειο, άρα εδώ θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε και εμένα προσωπικά δεν με ήξερε πολύ ο κόσμος. Ήταν ένα μειονέκτημα το οποίο ούτως ή άλλως είχα παραδεχτεί, ήταν λογικό. Προσπαθήσαμε και εγώ προσπάθησα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να γίνω όσο περισσότερο αναγνωρίσιμος γίνεται. Σίγουρα δεν το καταφέρνει κανείς σε τόσο σύντομο διάστημα, αλλά νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια και όλο αυτό το διάστημα θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά από την θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης πλέον, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω και να πιέσουμε σωστά και αποτελεσματικά, ώστε η διοίκηση της επόμενης τετραετίας να είναι σίγουρα καλύτερη από την προηγούμενη της εννιαετίας, κατά την οποία σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι κι εμείς. Θέλαμε πολλά πράγματα να αλλάξουν. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Σίγουρα όμως θα είμαστε εκεί απέναντί του και δίπλα του, όπου αυτό κρίνουμε εμείς ότι είναι σωστό. Και σε αυτό θα ήθελα να μείνω, γιατί βλέπω ότι επιμένετε πάρα πολύ στα επόμενα 4 χρόνια και στο πώς θα γίνει η διοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση. Βλέπετε περιθώρια συνεργασιών με τον Σταύρο Αρναουτάκη? Βλέπετε περιθώρια συνεννόησης, συζήτησης? Σίγουρα θα υπάρξουν και διαφωνίες, αλλά είναι πολλές φορές το ζητούμενο η συνεννόηση. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ούτως ή άλλως ναι σε όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Το είχαμε πει προεκλογικά, το λέμε και τώρα. Σίγουρα όμως, αν συνεχιστούν πολιτικές, δημοσιοσχετίστικες και διανομής απλά κονδυλίων, το είχα πει εξ αρχής, θα μας βρει απέναντί μας πολύ δυναμικά πλέον. Είμαστε πολύ κατά αυτής της λογικής. Η λογική αυτή δεν φέρνει την ανάπτυξη της Κρήτης που τόσο χρειαζόμαστε. Επομένως, εάν σε κάποια πράγματα τα οποία είναι προς όφελος της Κρήτης θα είμαστε εκεί. Εάν βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε λογικές του παρελθόντος, θα είμαστε απέναντι και πολύ δυναμικά αυτή τη φορά. Πώς βλέπετε ενδεχόμενη συνεργασία ή αν θέλετε συνύπαρξη του Σταύρου Αρναουτάκη με μια νέα κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
Πρωθυπουργό ενδεχομένως και τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Άλλωστε, έχουμε εκλογές στις 7 Ιουλίου. Πώς βλέπετε να είναι αυτή η συνύπαρξη και αν θα μπορέσει, πιστεύετε κι εσείς, να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και για την Κρήτη? Η Νέα Δημοκρατία, νομίζω, και ιδιαίτερα και ο πρόεδρος της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος δεν κοιτάζει πρόσωπα, κοιτάζει το καλό του τόπου και ιδιαίτερα της Κρήτης, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Επομένως, μακριά από εμάς οι λογικές της αντιδικίας. Οτιδήποτε νομίζει και ο ίδιος και εγώ θα συμβάλλω σε αυτό το οποίο είναι για το καλό της Κρήτης, να είσαι σίγουρη ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με πρόσωπα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η λογική θα ακολουθηθεί και σίγουρα θα είμαι και εγώ δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, να μπορώ και εγώ, από τη στιγμή που υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και με τον ίδιο αλλά και με το κόμμα το οποίο με στήριξε, να διεκδικούμε μαζί περισσότερα πράγματα, ώστε να μην δούμε τα λάθη του παρελθόντος, την αδικία και τη στέρηση που είχε Κρήτη, είτε σε κονδύλια είτε σε αναπτυξιακά έργα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ξανά να αδικήσει την Κρήτη. Με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία σε δύο νομούς, σε δύο περιφερειακές ενότητες, βγήκε μπροστά στις ευρωεκλογές, περιμένατε ενδεχομένως να αποτυπωθεί λίγο καλύτερα αυτό και στο αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών? Νομίζω αποτυπώθηκε και με το παραπάνω. Στο Ρέθυμνο ήμουνα σχεδόν στο ίδιο ποσοστό που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά ήμουνα αρκετά παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στο Λασίθι ήμουνα αρκετά παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο νομό τον οποίο δεν αποτυπώθηκε ήταν στο Ηράκλειο. Οπομένως, νομίζω συνολικά η αποτίμηση ήταν θετική. Καταφέραμε σε σύνολο περιφέρειες να έχουμε ακριβώς το ίδιο ποσοστό και ελάχιστα παραπάνω από αυτό που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως όμως είχαμε πει ότι εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους κριτικούς, οπότε νομίζω ότι αυτή η σύγκριση δεν ήταν και ιδιαίτερα ουσιώδης. Άρα εμείς στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να πείσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, στο σύνολο των κριτικών, ότι είμαστε εδώ για το καλό του τόπου και χωρίς να κρατάμε σημαίες και με λογικές παρελθόντος. Το πρόγραμμα το οποίο είχατε προτάξει τις προηγούμενες ημέρες κατά την προεκλογική περίοδο παραμένει για σας ευαγγέλιο, αν μου επιτρέπετε τον όρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει, το καταγράφουμε πολλές φορές και εμείς ως δημοσιογράφοι, να βλέπουμε παρατάξεις συνδυασμούς, να διεκδικούν την ψήφο μας, να έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και όταν την άλλη μέρα βρίσκονται μέσα στο Συμβούλιο, αλλά όχι από θέση ευθύνης στην αρχή, αλλά ως αντιπολίτευση, λίγο να το ξεχνούν. Και νομίζω ότι αυτό το έχει παράπονο και ο κριτικός. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως είπα, εγώ θα είμαι εδώ και θα εξακολουθώ να είμαι και να πιέζω. Το πρόγραμμά μας ήταν ρεαλιστικό και πολύ συγκεκριμένο. Και μάλιστα πατούσε σε σοβαρά ζητήματα της Κρήτης και σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε να αλλάζει. Ιδανικά θα σας έλεγα ότι μακάρι την επόμενη τετραετία να έχουμε τελείως διαφορετικό πρόγραμμα, γιατί όλα αυτά τα οποία ζητούσαμε ότι πρέπει να αλλάξουν στην Κρήτη θα έχουν αλλάξει. Πράγμα το οποίο δύσκολο μπορώ να το πιστέψω. Αλλά όπως και να έχει, πάνω σε αυτή τη λογική θα κινούμαστε, σε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν κλάδους της οικονομίας της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο, και πολιτισμού και εκπαίδευσης και όλα τα ζητήματα που έχει Κρήτη. Αυτός θα είναι ο δρόμος μας και φυσικά ό,τι άλλο προκύπτει θα έχουμε τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε και να διεκδικούμε και περισσότερα πράγματα. Επειδή ήσασταν μια προσωπική επιλογή, το είπα και νωρίτερα, μια προσωπική επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη για την περιφέρεια Κρήτης, μιλήσατε μετά το αποτέλεσμα. Φυσικά. Τι είναι εκείνο το οποίο σας είπε? Φυσικά είναι κάτι το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Αυτό το οποίο μου είπε ήταν ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Ήξερε και ο ίδιος εξ αρχής, γνωρίζαμε τις δυσκολίες της περιφέρειας. Η Κρήτη δυστυχώς είναι λίγο έτσι, συντηρητική κοινωνικά. Είχαμε τις δυσκολίες και της ηλικίας, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και έτσι, εξαλείφεται. Είχε αντικειμενικές δυσκολίες το όλο εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε με τα όλα, που λέω εγώ, 100% δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος είναι πολύ ευχαριστημένος και από το αποτέλεσμα και από την προσπάθειά μου. Και νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτυπωθεί και στη συνέχεια. Το καλό είναι ότι παίρνουμε πολύ καλά μηνύματα από πολύ κόσμο και για τη στάση που κρατήσαμε και για τον αγώνα που δώσαμε. Και θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη τετραετία όλα αυτά τα καλά λόγια θα τα μετρήσουμε και μέσα στην κάλπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε με φόντο πάντα την περιφέρεια. Να είστε σίγουροι. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.